Χατζίδης, ωραίο ο Χατζίδης, τετατέτ με τον Παπαδόπουλο, τριπλάρι και βάζει τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Ανοίγει το σκορ στο τρίτο λεπτό, ο Μινάς Χατζίδης μετά από μια ωραία προσπάθεια πέρασε και τον Θόδωρο Παπαδόπουλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, 1-0 Ολυμπιακός. Καραπιάλη στην περιοχή. Γίνεται η σέντρα από τον Καραπιάλη και το δεύτερο γκολ από τον Σοφιανόπουλο στο 17ο λεπτό. Ο Βασίλης Καραπιάλης ελήφθηκε, έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Σοφιανόπουλος στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά το 2-0 εύκολα. Στο φάουλ είναι ο Άλεξιτς. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Χιονάκ και το 2-1 για τη Δόξα. Στο 32ο λεπτό λοιπόν και μετά το φάουλ του Ιουγκοσλάβου Άλεξιτς, ο Χιονάς αφύλακτος με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους Δραμινούς. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα τύχης, όπως κυνήγησα τη φάση και σκοράρισα. Λίγορα τώρα παιδιά, γλίγορα, συγγνώμη, αλλά είναι κρύο, είναι παγωνιά και πολύ κρυώσουν οι παίκτες. Η προστινή παλιά για τον Αναστόπουλο που τρέχει και την προλαβαίνει. Πλασάρει και η μπάλα φεύγει out. Στριφογυρίζει ο Σοφιανόπουλος. Στρώνει το σούτ από τον Καραπιάλη. Βάρα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για το τρίτο γκολ. Καραπιάλης παρέμβαση χάνει όμως από τον Στεφανίδη που περνάει στον Άλεξιτς. Η σέντρα του Άλεξιτς σε καλή θέση και μοναδική ευκαιρία από τον Ιορδανίδη. Στη συνέχεια η μπάλα out. Κεφαλιά του Σοφιανόπουλου. Καραπιάλης δεν μπορεί, το κοντρόλ από τον Κοφίδη που κάνει το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία στην εκπνοή του αγώνα για ένα τρίτο γκολ από τον Κοφίδη. Θα ήθελα εγώ να έχω έναν παίχτη από τον Ολυμπιακό για να κάνω τη δόξα μεγαλύτερη. Ο Ολυμπιακός έχει...